Το δικό του λιθαράκι στην ανάπλαση του χωριού Ανατολή βάζει ο Αλέκο Τσικαλουδάκης ο οποίο επιχειρεί είτε οργανωμένα είτε μόνο του να αναγεννήσει τον τόπο του φυτεύοντα δέντρα. Η Ανατολή είναι ένα πολύπαθο χωριό που έχει πληγεί από μια καταστροφική πυρκαγιά το 1994 που κατέστρεψε 50.000 στρέμματα. Γι' αυτό, στόχο του κύριου Αλέκου είναι να ξαναγίνει πράσινο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η φύση. Να καθαρίζω του δρόμου, να φυτεύω δέντρα να φτιάχνω, να κάνω ό,τι μπορώ για το χωριό μου, οτιδήποτε. Κάνω πολλά πράγματα. Ο κύριο Αλέκο φυτεύει δασικά και καρποφόρα δέντρα, δημιουργώντα οάσει πρασίνου σε διάφορα σημεία του χωριού που μπορούν να απολαύσουν οι επισκέπτε. Έχω ξεκινήσει ε, για να κάνω μία δεδροφύτευση στην Ανατολή για να φυτέψουμε κάτι σφάκε. Ο ίδιο έχει φυτέψει μέχρι και μπαμπού, επιχειρώντα έτσι να μεταμορφώσει την εικόνα του οικισμού Ανατολή. Μου, μου, ήρθε η ιδέα λέω, να το φυτέψω και αυτό στο χωριό γιατί δεν υπάρχει. Το μπαμπού. το μπαμπού. ναι. Και θα είναι κάτι διαφορετικό. Παράλληλα, προσπαθεί να αναπλάσει το χωριό του όχι μόνο φυτεύοντα δέντρα, αλλά κάνοντα και συμπληρωματικέ εργασίε. Καθαρίζει το οδικό δίκτυο και κλαδεύει τα κλονάρια των μεγάλων δέντρων που εμποδίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων. Ε, μετά το καλό χωριό προ πριν, είχε σε κάποια σημεία κάποια κάποιους κίνους που εμποδίζανε πάλι στο δρόμο μέσα και κατέβαιναμε άμα είχα το ξυλοκοπτικό και του έκοβα. Η πρωτοβουλία του κυρίου Αλέκου έχει προκαλέσει συγκίνηση σε αρκετού κατοίκου του χωριού, οι οποίοι στηρίζουν τι δράσει του και την εθελοντική προσφορά του στην τοπική κοινωνία. Τα χωριά μα έχουν, είμαστε παραπονεμένοι όλοι εδώ πέρα, διότι τα χωριά μα είχαν καταλήψει. Το παιδί ήρθε εδώ πέρα, αγωνίζεται και αυτό, κάνει ράνι, προσπαθεί εδώ πέρα να συνεργάζεται. Και μακάρι να υπάρχουν 5-6 άτομα έτσι σαν τον Αλέκο. Ναι, ακούω πάρα πολλά λόγια καλά. Να είναι καλά όλοι οι ανθρώποι, του ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί αυτό με ανεβάζει και ψυχολογικά, και συνεχίζω εγώ και κάνω αυτό που κάνω.